τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο και ενδεικτικά ως έμπειρος πλέον ψυχίατρος μπορώ να πω ότι στον τομέα της ψυχικής υγείας γυρνάμε καθημερινά 10 χρόνια πίσω. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύει να κλείσει η ψυχιατρική κλινική στα Χανιά, η οποία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ψυχιατρική κλινική στο νησί. Είναι γνωστή η θέση μας και αγώνες μας που έχουμε κάνει για τη μοναδική παιδοψυχιατρική κλινική στο Παγνί, η οποία και αυτή επί της ουσίας είναι κλειστή. Δεν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα ούτε για την ψυχιατρική παιδιών και εφήβων, ούτε για την ψυχιατρική ενηλίκων, που είναι πολύ σημαντική φορείς υγείας, όταν μιλάμε για ένα μέρος το οποίο είναι από τα υψηλότερα σε αυτοκτονίες και σε προβλήματα ψυχικής υγείας στην Ελλάδα. Οι εργαζόμενοι, παρόλες τις προσπάθειές μας, την αυτοθυσία μας, να βάλω σε παρένθεση τον πρόσφατο σοβαρό τραυματισμό του διευθυντή, του μοναδικού κιόλας ειδικού γιατρού της ψυχιατρικής κλινικής των Χανίων, ο οποίος ο συνάδελφος κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του μέσα στην εργασία του. Και αυτές οι συνθήκες φαίνονται ότι καθημερινά επιδεινώνονται. Η δικιά μας λοιπόν θέση είναι ότι δεν υποχωρούμε και καλούμε προφανώς τον κριτικό λαό και όλο τον ελληνικό λαό να συνδράμει και να βοηθήσει στη υγεία να αναβαθμιστεί και να μπει στην πρώτη θέση των αγώνων μας.